Η Χιονάτη και οι φίλοι της, ταξιδεύοντας στον ουρανό, κατέληξαν στο κάστρο των πάγων, όπου συνάντησαν την τρομερή βασίλισσα του χιονιού. Μετά από μια δύσκολη περιπέτεια με τη βασίλισσα, κατάφεραν να γυρίσουν όλοι πίσω στο δάσος. Οι νάνοι έβαλαν τα δυνατά τους για να προστατέψουν την αγαπημένη τους Χιονάτη. Τι καλά γυρίζουμε σπίτι! Ένα μικρό παιδί. Ανησυχήσει, ολοκρίνια είναι ο Χαχανούλης. Αυτό θα γίνει μάθημα στο Χαχανούλη. Είναι πάντα αδιόρθωτος και κατάστατος. Δεν νομίζεις, ξυλάκι. Πάει, χάθηκαν. Σοφέ, κι εγώ επίσης. Δεν μπορώ να βρω τα τρία κουτάλια με τα οποία κάνω τα πειράματά μου. Δεν είναι πουθενά, ε. Μα κι εγώ πριν από λίγο έχασα τα τρία μικρά μου πιάτα. Δεν τα βρίσκω πουθενά. Πάρα πολύ παράξενο. Τρία είπες? Ναι, τρία ήταν. Τι παράξενη σύμπτωση κι αυτή. Όλοι παράξενοι. Πάει, χάθηκα! Σε ευχαριστώ, Βοσκούλη, που με αντικαθιστάς στο ορυχείο σήμερα. Σε ευχαριστώ. Θα το θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ευχαριστώ. Αμφιβάλλω αν θα το θυμάσαι όπως λες, αλλά τι να κάνω τώρα. Καλά και πάμε. Καλή δουλειά! Ευχαριστούμε! Ακούστε με προσεκτικά, λοιπόν. Λοιπόν, εσύ, Γαλατούλη, κάτσε κοντά στην καλύβα, έτσι. Τσεπούλη, εσύ θα μείνεις μέσα στο σπίτι. Και εσύ, Τιτιβούλη, έχει τα μάτια σου ανοιχτά και φύλαγε τον κήπο. Αν μοιραστείς κάτι ασυνήθιστο, πες το μου, εντάξει. Μα τι λέτε εσείς εδώ, ε? Τίποτα, είναι μυστικό. Μυστικό? Τιτιβούλη, πήγαινε να φέρεις και τους άλλους. Σε λίγο πλησιάζει η ώρα του φαγητού. Τσεπούλη, ηρέμησε. Μα τι σου συμβαίνει? Μα τι έπαθες, πες μου. Ζουν με δανεικά από τους άλλους, τι λες? Τι σημαίνει αυτό πάλι, ε? Θυμάμαι, όταν ήμουν νέος, μια μέρα έχασα το γάντι μου. Και έψαξα να το βρω παντού, χωρίς όμως καμιά επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, το βρήκα το επόμενο πρωί δίπλα στο μαξιλάρι μου. Καθαρισμένο και πλημμένο σαν καινούριο. Αυτό μου φάνηκε πολύ περίεργο. Δεν ήξερα τι συνέβαινε. Ήταν ένα μυστήριο για μένα. Και τι σχέση έχει αυτό με τους ανθρώπους που ζουν με δανεικά? Κάποιος μου είπε ότι αυτά τα παράξενα όντα έχουν τη συνήθεια να δανείζονται τα αντικείμενα των άλλων ανθρώπων και να τα επιστρέφουν όταν δεν τα χρειάζονται άλλο πια. Γεια είσαι εσύ, πώς βρέθηκες εδώ? Μην φεύγεις, δεν πρόκειται να σου κάνω. Μα τι κάνεις? Τσεπούλη, σταμάτα!
πάμε στο σπίτι τώρα να φάμε. Πεινάω πολύ εγώ. Χιονάτη, για δες Χιονάτη. Χιονάτη, σου μιλάω. Ναι. Δεν είδες κάτι περίεργο πριν από λίγο? Όχι, όχι. Υποψιάζομαι κάτι. Αναρωτιέμαι αν αυτό το μικρό κοριτσάκι μπορούσε να πετάξει. Περίμενε. Είναι ένα ευχαριστήριο δώρο για σένα. Έχεις φάει. Θα ήθελες να φας κάτι? Αυτή την ώρα δεν βρίσκεται κανείς στο σπίτι. Εντάξει, αφού επιμένεις δεν θα αρνηθώ. Δεν θέλω να νομίσεις ότι είμαι καμιά κατάδεκτη. Καλό είναι, σου αρέσει? Δεν είναι και άσχημο, μαγειρεύεις ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ. Αλήθεια, πώς σε λένε, δεν μου είπες? Μα βέβαια, δεν με γνωρίζεις λοιπόν εγώ. Είμαι η πριγκίπισσα Χιονάτη. Ώστε είσαι μια πριγκίπισσα, και τι κάνει μια πριγκίπισσα σαν εσένα εδώ? Εγώ... Εμένα με λένε Κάθι. Όλοι όμως μας φωνάζουν οι άνθρωποι που ζουν ιδανικά. Δεν μας φωνάζουν τα ονόματά μας. Μα γιατί? Όταν ταξιδεύουμε δανειζόμαστε αυτά που χρειαζόμαστε από το σπίτι που περνάμε τη νύχτα. Μα δεν είναι σωστό αυτό? Αλλά δεν είμαστε κλέφτες. Πάντα τα επιστρέφουν όλα. Πάει, μας λίστεψαν. Μας λίστεψαν αόρατοι κλέφτες. Μας λίστεψαν. Τώρα γιατί πήρες αυτή τη μεγάλη πετσέτα? Δεν νομίζω ότι είναι τεράστια για σένα. Αυτό που θέλω είναι να κάνω τη δουλειά. Το μέγεθος δεν έχει καμιά σημασία, κατάλαβες? Συνήθως κοιμάμαι με μια κουβέντα, αλλά τώρα αρχίζει να κάνει ζέστη και τη νύχτα ζεσταίνομαι πολύ. Δεν μπορώ να κοιμηθώ καλά, δεν μ' αρέσει καθόλου η ζέστη. Και έτσι σκεπάζεσαι με την πετσέτα? Ναι. Σε ευχαριστώ, τώρα φεύγω. Περίμενε, μην φεύγεις. Δεν θα ξανασυναντηθούμε. Ίσως. Δεν συνέβη τίποτα παράξενο όσο λείπαμε, έτσι? Όχι. Ψάχνεις ακόμα για τα πράγματά σου? Ναι. Χανούλη, θα μπορούσες να μας πεις, σε παρακαλώ, τι έχασες? Είναι μυστικό. Ο Χανούλης δεν ξέρει τι σημαίνει να φυλάς τα πράγματά σου με τάξη. Αυτή τη φορά είμαι σίγουρος ότι με λίστεψαν. Ίσως, όπως είπε και ο παππούς, να τα πήραν οι άνθρωποι που ζουν με δανεικά. Τι, οι άνθρωποι που ζουν με δανεικά? Ναι, είναι κάποια παράξενα όντα που ζουν με αντικείμενα που ανήκουν σε άλλους. Είναι ένα παράξενο είδος κλεφτών. Τώρα καταλαβαίνω. Καταραμένοι κλέφτες, λοποδίτες. Αχ, όταν τους πιάσω, θα μου το πληρώσουν. Καταραμένε κλέφτη, έχουμε ένα μικρό ζήτημα να κανονίσουμε. Δεν είμαι κλέφτρε, πάντα τα επιστρέφω όλα. Θα τα επιστρέψω όλα. Άφη. Πριγκίπισσά μου, δεν θέλω να νομίσεις κακά πράγματα για μένα. Το βρήκα στο κάτω δωμάτιο, ωραίο δεν είναι? Μου πηγαίνει, Ώστε αυτό ήταν ο θησαυρός του Χαχανούλη. Το χρησιμοποίησα για μια μέρα και τώρα το επιστρέφω. Είμαι καλό κορίτσι εγώ. Τι λες γι' αυτό? Σε ευχαριστώ πολύ. Είναι η πρώτη φορά που εμπιστεύομαι άνθρωπο. Κι εγώ είμαι πολύ πολύ χαρούμενη που βρήκα μια καινούρια φίλη. Χιονάτη, εδώ είσαι. Χανούλη, ρέμισε. Αυτή είναι η Κάθι. Ω, θησαυρός μου, είσαι μια κλέφτρα. Σταμάτα, σταμάτα να σε πιάσω. Αχ, δεν μου τονείς, σταμάτα να σε πιάσω. Κοίτα, Χανούλη. Σε πιάσα. Κοίτα, Χανούλη.
γυρεύει. Τι? Μα πώς είναι δυνατόν. Πώς βρέθηκαν εδώ. Τα πιάτα μου εδώ είναι όλα. Και τα παπούτσια που πέταξα. Και τα κουτάλια μου. Πείτε. Σκοπεύαμε να τα επιστρέψουμε όλα. Σας παρακαλώ, αφήστε τη γυναίκα μου και το παιδί μου να ζήσουν. Μην μας κάνετε κακό. Σας παρακαλώ. Εντάξει, μην ανησυχείτε. Δεν θα σας βλάψουμε. Ηρεμήστε. Ώστε αυτοί είναι οι άνθρωποι για τους οποίους μας έλεγε ο παππούς. Πριν από πολλά χρόνια, οι φίλοι μας ζούσαν ειρηνικά σε μια όμορφη περιοχή. Ζούσαμε όλοι ήρεμα, ευτυχισμένοι. Δυστυχώς όμως αυτό δεν κράτησε πολύ. Μια μέρα ξέσπασε ο πόλεμος ανάμεσα στους ανθρώπους και... Τα σπίτια μας κάηκαν και αναγκαστήκαμε να εγκαταλείψουμε την πατρίδα μας. Όταν χωρίζαμε, υποσχεθήκαμε πως μια μέρα θα συναντηθούμε ξανά όλοι νότια. Ένας πόλεμος, λοιπόν. Δεν το ήξερα αυτό εγώ. Βρήκα αυτό το βελανίδι στην άλλη μεριά του λόφου. Κοίτα, αυτό... Να, και αυτό είναι ένα φύλλο με 7 χρώματα που το μάζεψα εδώ. Ω, είναι πανέμορφο. Βρήκα επίσης και αυτόν τον καρπό. Μπορείς να τον πάρεις. Σου το χαρίζω. Ορίστε. Είναι τόσο όμορφο. Υπάρχουν κάμπος εδώ γύρω. Μπορείς να πάρεις όσα θέλεις. Μακάρι να μπορούσα να τα δω. Γιατί δεν πάμε τώρα. Αλήθεια. Όμως... Θα σας κάνουμε κι εμείς παρέα. Έλα, πάμε κάθε. Ναι. Ο λόφος Πάσταλ δεν είναι μακριά από εδώ. Ελάτε, πάμε γρήγορα. Καγανούλη, περίμενε με. Γεια σου, γεια σου. Καγανούλη, περίμενε. Περίμενε. Κάθι, γιατί η οικογένειά σου ονομάζεται μικρό δοχείο, μου λες? Μου είπαν κάποτε ότι ο παππούς μου ζούσε σε μια πολύ μικρή πόλη που λεγόταν μικρό δοχείο. Α, έτσι. Ο θείος μου είναι το μικρό φλιτζάνι και η θεία μου η μικρή πόρτα. Είναι τόσο αστείο. Α, είναι. Ω, ένας μήνος πουλιών. Α, ζητώ. Ας πηγαίνουμε, ελάτε! Να ψάξεις για την Κάθη.
είναι. Πού είναι ο Χαχανούλης? Εδώ είμαι! Χαχανούλη! Κάτι που στη ζάχαρη θέλεις? Ας το, θα το κρατήσω εγώ! Η κόρη μας έχει να γελάσει εδώ και αρκετό καιρό. Ξέρω. Ορίστε. Και ωραία μυρωδιά. Ελπίζω πως κάτω στα νότια θα έχουμε το ίδιο όμορφη εξοχή. Σας ευχαριστώ για την υπέροχη μέρα. Πρέπει να πηγαίνω τώρα. Για πού? Όταν ένας μήνος πουλιών περάσει από τον ουρανό, πρέπει να φύγω. Δεν θα μπορούσες να μείνεις για πάντα εδώ? Δεν γίνεται. Μα είμαστε εμείς εδώ για να σε προστατέψουμε. Δεν μ' αρέσει καθόλου να περιπλανιέμαι στον κόσμο με το φόβο μήπως με ανακαλύψουν. Ο πατέρας μου μου έλεγε πάντα ότι ο κόσμος είναι γεμάτος κινδύνους. Παρ' όλα αυτά γνώρισα καλούς και ευγενικούς ανθρώπους και έχω τώρα περισσότερη πίστη στο μέλλον και τους ανθρώπους. Και όλα αυτά χάρη σε σένα, Χιονάτη. Σε ευχαριστώ, καλή μου φίλη! Άδη! Σε ευχαριστώ! Ίσως πέρα από αυτό το δάσος να υπάρχουν άνθρωποι το ίδιο θαυμάσει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, όλους σας. Χιονάτη, ευχαριστώ. Να προσέχεις. Δεν θα σε ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ. Αυτό είναι ένα δώρο από μένα. Είναι πολύ όμορφο, σε ευχαριστώ. Η Κάθη και οι γονείς της, γεμάτοι ελπίδες, φεύγουν για ένα ταξίδι γεμάτο εκπλήξεις. Η Χιονάτη, θαυμάζοντας το κουράγιο των παράξενων φίλων της, ελπίζει ότι κάποια μέρα θα μπορεί και αυτή να ζήσει χωρίς να πρέπει να κρύβεται.